στην υποψήφια διδάκτορα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στο ΙΤΕ, Χριστίνα Βασιλακοπούλου, απονεμήθηκε φέτος το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Για την απονομή του βραβείου συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια το βραβείο να συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ και πλαισιώθηκε από ενδιαφέρουσες ομιλίες. Στη μνήμη του Γρηγόρη Σιφάκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Δικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στην αίθουσα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, όπου απονεμήθηκε για μία ακόμη χρόνια το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη. Συνεπείς και φέτος για το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη, στον καλύτερη ερευνητή. Σήμερα βραβεύουμε μια κυρία, μια εξέχουσα προσωπικότητα της έρευνας. Η Επιτροπή επέλεξε με κριτήρια αυστηρότατα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται η αριστεία από όπου και να προέρχεται αυτή. Ο λόγος για την υποψήφια διδάκτορα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Χριστίνα Βασιλακοπούλου, με την απονομή του βραβείου να γίνεται από τον επιχειρηματία και πρόεδρο του ομίλου Καράτζη, Αντώνη Καράτζη, ο οποίος αναφέρθηκε στο σημαντικό αυτό θεσμό, ο οποίος επιβραβεύει την αριστεία και τους νέους επιστήμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βράβευση. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα αυτή η βράβευση, γιατί αναδεικνύει σίγουρα τη δουλειά που έχω κάνει και την σκληρή δουλειά και το διδακτορικό μου. Θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ και στο Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ και στον Όμιλο Καράτζη φυσικά που βοηθούν τους νέους επιστήμονες και τους στηρίζουν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί η έρευνα που βραβεύεται έχει να κάνει με ένα θέμα που αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, την κλιματική αλλαγή και το πώς αυτή επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί επίσης να έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Είναι μια έρευνα πρωτοποριακή, η οποία έχει αναγνωριστεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη και παράλληλα δίνουμε το βραβείο Καράτζη. Της απονομής του βραβείου προηγήθηκαν δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες με επίκεντρο την Ευρώπη του σήμερα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβολή των γαλλικών γραμμάτων στη διαμόρφωση της πνευματικής φυσιογνωμίας του Γιώργου Σεφέρη.